Όλγα Μπορνόζη από Capital Link και από Νέα Υόρκη, να σας καλωσορίσουμε όλους στο πάνελ και να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας. Δίνω το λόγο στον αδελφό μου και πρόεδρο της εταιρείας μας, Νίκο Μπορνόζη, για να κάνει το introduction και να σας καλωσορίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες και βέβαια τους πανελίστες. Το θέμα μας είναι νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη. Λοιπόν, απλά να πω ότι μιλάμε τεχνολογία. Η Όλγα και εγώ είμαστε στη Νέα Υόρκη, εσείς είστε στην Αθήνα. Να λοιπόν πώς τεχνολογία... Ο κύριος Μπλέτσας επίσης είναι στην Αμερική. Ναι, σωστά. Και ο κύριος Μπλέτσας. Οπότε να πώς λοιπόν η τεχνολογία μας παίρνει όλους μαζί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Η τεχνολογία έχει αλλάξει όντως τη ζωή μας και έχουμε ένα διακεκριμένο πάνελ για να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκόγκο από την EY, ώστε εκείνος να κάνει την introduction των ομιλητών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα ή καλησπέρα και από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά που κάνετε σε μένα να μου δώσετε τη δυνατότητα να συντονίσω ένα τόσο ενδιαφέρον πάνελ. Μιλάμε για νέες τεχνολογίες και βεβαίως την συμμετοχή τους σε αυτή την ανάπτυξη που περιμένουμε να δούμε. Βρίσκομαι στην ιδιαίτερη θέση να παρουσιάσω 5 εξέχοντες προσωπικότητες της αγοράς μας, οι οποίοι με την συμμετοχή τους σε αυτό το πάνελ θα συζητήσουν μαζί μας το θέμα που αναπτύξα προηγουμένως. Να τους συστήσω καταρχήν. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Απόστολο Γεωργατζή. Ο κύριος Γεωργατζής είναι διευθύνων σύμβουλος της Quest Συμμετοχών, με μεγάλη παρουσία στον κλάδο της τεχνολογίας και των ταχυμεταφορών. Καλησπέρα σε εσάς, μιας και βρισκόμαστε σε ώρα Αθήνας. Έχουμε τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντινίδη, Chief Strategy, Transformation και Wholesale Officer του OTE Group. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Κωνσταντινίδη. Έχουμε τον κύριο Αντώνη Τζορτζακάκη, CEO 5G Venture SA Festos Fund. Καλησπέρα, κύριε Τζορτζακάκη. Έχουμε τον κύριο Ιωάννη Καλιά, CEO της TUV Austria Ελλάς και Executive Business Director και Executive Committee Member της TUV Austria Group. Καλησπέρα, κύριε Καλιά. Και έχουμε και τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, CEO Research Scientist and Director of Computing MIT Media Lab. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Μπλέτσα, και σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Κύριε Γεωργατζή, θα ξεκινήσουμε μαζί. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στη συγκυρία την οποία ζούμε όλοι μας τον τελευταίο χρόνο και την καθημερινή δικιά μου, αλλά είμαι και σίγουρος πολλών από των συμμετοχών σήμερα στο συνέδριο, επαφή με την μεγάλη εταιρεία ταχυμεταφορών που έχετε. Είναι καθημερινή, θα έλεγα, η επαφή μου και αδρώ, παίρνω την ευκαιρία να σας ρωτήσω, ξεκινώντας, ποια είναι η επίδραση της πανδημίας στον κλάδο των ταχυμεταφορών. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα να πω δύο κουβέντες για τον όμιλο Quest, ο οποίος το 2020 παρουσίασε ένα τζίρο κοντά στα 700 εκατομμύρια, με το περισσότερο από 70% να προέρχεται από τον κλάδο της πληροφορικής. Κατά το 2021 κλείνει 40 χρόνια λειτουργίας και οι δραστηριότητες του, όπως είπατε, επεκτείνονται στις ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικές πληρωμές και στην πράσινη ενέργεια. Το παράδειγμα των ταχυμεταφορών δείχνει τι επίδραση μπορεί να έχει μια μεγάλη αλλαγή, όπως η πανδημία που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με την τεχνολογία, σε μια αγορά που αποτελεί το φυσικό κανάλι παράδοση των online αγορών. Κατά την περίοδο των lockdown, λόγω της απότομης αύξησης των αγορών από το e-commerce, ο όγκος των αποστολών που διαχειρίζονται εταιρείες ταχυμεταφορών αυξάνεται πολύ απότομα. Αυτό έγινε και πέρσι και κατά το πρώτο και δεύτερο και τρίτο lockdown που βιώνουμε τώρα. Στο πρώτο lockdown, μόλις σε διάστημα μερικών ημερών, ο όγκος αυξήθηκε κατά 40% πάνω από την προηγούμενη χρονιά. Στις ταχυμεταφορές τώρα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το capacity αποτελείται από ανθρώπους, από υποδομές, από αυτοκίνητα, φορτηγά, καταστήματα, κέντρα διαλογής και μηχανήματα. Οπότε σε απότομη αύξηση υπάρχει τεράστια δυσκολία προσαρμογής τους, καθώς αυτά δεν είναι εύκολο να αυξομειωθούν ούτε εύκολα ούτε γρήγορα. Σκεφτείτε μόνο ότι στην αγορά των ταχυμεταφορών, η οποία απασχολούσε πέρσι 10.000 ανθρώπους, οπότε για να υποστηριχθεί μια τέτοια απότομη άνοδος, χρειαζόταν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε μερικές ημέρες, να εκπαιδευτούν στη δουλειά αυτή τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι εργαζόμενοι, ενώ η διατήρηση των θέσεων αυτών μετά το lockdown θα ήταν και αμφιβούλη. Είναι φυσιολογικό λοιπόν ότι σε περίοδους lockdown υπάρχουν καθυστερήσεις, οι οποίες από ό,τι έδειξε και η εμπειρία μας την περασμένη χρονιά με την άρση στο lockdown και την πτώση των όγκων, είδαμε ότι περιορίστηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα
και πολύ γρήγορα, αν θέλετε, αμβλήθηκαν τα όποια προβλήματα. Για την εταιρεία μας τώρα, να σας πω ότι το περασμένο καλοκαίρι, όταν είδαμε ότι έγινε αυτό το πράγμα στο πρώτο lockdown, και μπορεί να ξανασυμβεί στο τέλος του έτους, γιατί περιμέναμε όλοι ότι το φθινόπωρο θα ξανυπάρχει, αν θέλετε, έξαρση των κρουσμάτων, και η εταιρεία μας και άλλες εταιρείες ταχυμεταφορών έκαναν σχετική προετοιμασία μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα, εμείς επενδύσαμε σημαντικά ποσά, τα οποία ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά, αυτό που βιώσαμε ήταν η αύξηση που είδαμε το φθινόπωρο στο δεύτερο lockdown, το χειμώνα μάλλον, ήταν πάνω από 50%, πάνω από 60% σε σχέση με το προηγούμενο lockdown και πάνω από 90% σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ότι πάλι, παρότι είχαμε αναπτύξει υποδομές και οργάνωση και έχοντας κάνει επενδύσεις, δεν ήταν πάλι διαχειρίσιμος αυτός ο όγκος. Με τη σταδιακή αύξηση του capacity και τον περιορισμό των παραλαβών, ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου έχει επιτευχθεί στην αγορά των ταχυμεταφορών μια αξιομάλωση του χρόνου παράδοση. Και αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις οποίες δυσκολίες υπήρχαν, η εταιρεία μας, έχοντας κάνει και αυτές τις επενδύσεις που σας περιγράψαμε, ήταν η μόνη εταιρεία που δεν κατάφερε να μην κάνει, αν θέλετε, παύση παραλαβών οποιαδήποτε ημέρα. Δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα να εξυπηρετεί τους πελάτες, έστω και με ένα περιορισμένο capacity. Ενδεικτικό να σας πω μάλιστα ότι μόνο στο τελευταίο δίμηνο του έτους παραδώσαμε επιτυχώς πάνω από 7,5 εκατομμύρια αποστολές. Είμαστε ήδη στο τρίτο lockdown, όπου έχουμε μια μεικτή κατάσταση, αφού τα μαγαζιά εδώ στην Ελλάδα λειτουργούν με το φαινόμενο αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι του click inside και click away, το οποίο δεν είναι πολύ παραγωγικό, και πλησιάζουμε στο Πάσχα όπου υπάρχουν αυξημένοι όγκοι, όχι όμως αυτοί που βιώσαμε στο τέλος της χρονιάς προηγούμενης. Οπότε οι όποιες καθυστερήσεις συντρέχουσα περίοδο αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες και η κατάσταση στην αγορά των ταχυμεταφορών υπολογίζουμε ότι θα αξιωματιστεί πλήρως όταν αρθεί το lockdown, το φυσικό των καταστημάτων, ενώ εκτιμάται ότι λόγω της εξοικείωσης πια του κόσμου η αγορά των online αγορών, δηλαδή το e-commerce, θα ισορροπήσει σε υψηλότερα επίπεδα από πριν την επόμενη μέρα. Να ρωτήσω, μιας και έχουμε και το sustainability σαν βασικό θέμα του συνεδρίου μας σήμερα και μιας και μιλάμε για την ACS, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η εταιρεία σας σε σχέση με το sustainability? Πολύ σωστό. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της βιωσιμότητας. Ενδεικτικό είναι ότι σαν όμιλος και σαν εταιρεία εκδίδουμε απολογισμό βιώσιμης ανάπτυξης για περισσότερα από 6 χρόνια από το 2014. Παράλληλα, υλοποιούμε μια σειρά από σταδιακά ενισχυόμενες δράσεις που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση του προσωπικού μας, την υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, αλλά και την βελτίωση του αποτυπώματος CO2 το οποίο έχει η εταιρεία και ο όμιλός μας, έχοντας εγκαταστήσει σχεδόν σε όλα τα κτίρια στα οποία λειτουργούμε φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης LED. Ειδικά για την ACS, αξίζει να πούμε ότι μια μεγάλη επένδυση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Κάνουμε ένα επεσύγχρονο κέντρο διαλογής, μια επένδυση περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα ελευθερωθεί στο τέλος του 2021. Μεταξύ άλλων, έχουμε προβλέψει και τη χρήση φωτοβολταϊκών για την περαιτέρω μείωση του CO2 αποτυπώματος, με στόχο να γίνει όσο γίνεται ένα πιο σύγχρονο και πράσινο κτίριο. Παράλληλα, είμαστε και σε μια φάση αξιολόγηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων στο επόμενο διάστημα, με στόχο την περαιτέρω μείωση του αποτυπώματος. Πάρα πολύ ωραία. Και μιας και μιλάμε για τεχνολογία και έχετε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τεχνολογία στον όμιλό σας, βλέπετε παρόμοιο φαινόμενο ανάπτυξη στον τεχνολογικό κλάδο? Και αν ναι, πώς θα πιστεύετε εσείς και με βάση την εμπειρία σας θα ανταποκριθεί η αγορά σε αυτή την μεγάλη ανάπτυξη? Πολύ σωστό ερώτημα. Στην αγορά της πληροφορικής υπάρχει ήδη αύξηση συζήτησης και στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, καθώς η τεχνολογία λόγω της πανδημίας είναι πολύ, πολύ επίκαιρη. Ένα σημαντικό πρόβλημα που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι η δυσκολία εξέβρεσης εξειδικευμένων στελεχών, κυρίως προγραμματιστών. Τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, που πρόσφατα ανακοινώθηκαν και από το Ελλάδα 2.0, ανέρχονται σε αρκετά δισευρώ. Ξεπεράνε, αν θυμάμαι καλά, τα 6 δισεκατομμύρια. Όπως είναι ευκόλως κατανοητό, όταν η αγορά της πληροφορικής στις υπηρεσίες, που ανέκτησε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ το έτος, μια υλοποίηση τέτοιου μεγέθους έργων θα εντείνει προβλήματα capacity και προβλήματα εξέβρεση εξειδικευμένων στελεχών. Και είναι πιθανόν αυτό που βιώσαμε στις ταχυμεταφορές να το δούμε στο επόμενο διάστημα και στην αγορά της πληροφορικής.
Κύριε Γεωργατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξαιρετικές σας τοποθετήσεις και θα πάρω την πάσα και θα πάω στον κύριο Κωνσταντινίδη. Είναι αλήθεια ότι εκτός από την εταιρεία του κυρίου Γεωργατζή, αυτό που μας έχει κρατήσει, θα έλεγα, σε επαφή με την ζωή όπως την ξέρουμε τον τελευταίο χρόνο, είναι οι τηλεπικοινωνίες. Είμαστε όλοι κλειδωμένοι μέσα, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους συνεργάτες μας. Πώς ανταποκρίθηκαν, οπότε θα πάω σε μια παρόμοια ερώτηση και σε εσάς, πώς ανταποκρίθηκαν οι τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα τα δίκτυα κατά την περίοδο του lockdown? Καλησπέρα κύριε Γκόγκο και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι στο συγκεκριμένο πάνελ με αυτούς τους πολύ σημαντικούς συνομιλητές και συμμετέχοντες. Λοιπόν, είναι σαφές, όπως και εσείς το είπατε, το ότι στην περίοδο της πανδημίας έγινε σαφές στους πάντες το ότι οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα αγαθό πρώτης ανάγκης για όλους. Για τις επιχειρήσεις μας, για τους πολίτες, για το κράτος, την εκπαίδευσή μας κλπ. Τα δικά μας τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ανταπεξήλθαν με επιτυχία στην αύξηση της κίνησης. Μάλιστα, αναβαθμίσαμε άμεσα τα δίκτυά μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τα δίκτυα οπτικών ινών που έχουμε με τη θηγατρική μας The Globe, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε μια αύξηση της κίνησης κατά πάνω από 50%. Και ιδιαίτερα σημαντικό εδώ, μέσα σε αυτή την περίοδο, είδαμε και μία αύξηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών των πελατών μας. Κατά πάνω από ένα 20% των πελατών μας αναβάθμισαν τις ταχύτητές τους πάνω από τα δίκτυα νέας γενιάς, δίκτυα βασισμένα σε οπτικές ίνες, όπου πρακτικά διπλασίασαν τη διασύνδεσή τους με το διαδίκτυο. Τώρα, είναι όμως πολύ σημαντικό να τονίσω, και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία, το ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα αν δεν είχε προηγηθεί πολύ σημαντική προεργασία και δουλειά τα προηγούμενα 3 με 4 χρόνια. Και αυτό διότι οι βασικοί, όπως λέμε, stakeholders της αγοράς μας, η πολιτεία, ο ρυθμιστής και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, και οι τρεις μαζί δουλέψαμε τα τελευταία χρόνια σε μια κοινή ατζέντα και με ένα κοινό στόχο, την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Και να το εξηγήσω λίγο για να το καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Πρώτα απ' όλα, η πολιτεία ήρθε με δράσεις οι οποίες υποστήριζαν τις δικές μας μεγάλες επενδύσεις, δράσεις τόνωσης της ζήτησης, για παράδειγμα, όπως το Superfast Broadband. Επίσης, ήρθε συμπληρωματικά με διάφορα έργα ΣΔΙΤ σε περιοχές όπου τα ιδιωτικά επενδυτικά πλάνα δεν είναι βιώσιμα, προκειμένου να μέσα από την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων να φέρουμε το γρήγορο ίντερνετ σε όλες τις περιοχές της χώρας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το αγροτικών δικτύων έργο, όπως και το επικείμενο Ultra Fast Broadband. Ο δεύτερος πόλος της εξίσωσης, ο ρυθμιστής μέσα από κατάλληλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η ρυθμίση για το vectoring, η ρύθμιση για τα δίκτυα FTTH. Και τέλος, εμείς οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι που βάλαμε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, πραγματοποιώντας πολύ σημαντικές επενδύσεις. Να σας δώσω μία τάξη μεγέθους. Το επενδυτικό πλάνο του ΟΤΕ τα τελευταία 10 χρόνια ξεπέρασε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουμε μπροστά μας ένα αρκετά σημαντικό προϋπολογισμό για να επενδύσουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα, εμείς υλοποιήσαμε, ολοκληρώσαμε το πρώτο βήμα, το πρώτο σκέλος της στρατηγικής μας γύρω από την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών, φέρνοντας την οπτική ίνα στις γειτονιές, στα γνωστά μας καφάο, και δίνοντας πάνω από συγκεκριμένες τεχνολογίες VDSL vectoring ταχύτητες στους πελάτες μας από 50 Mbps μέχρι και 200 Mbps, ως επιτοπλίστων εγγυημένες, όπως καταλαβαίνετε, προς τις χαμηλότερες ταχύτητες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απόρρια των επενδύσεων που έχουμε κάνει εμείς αλλά και οι υπόλοιποι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, 2/3 των συμπολιτών μας έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους ταχύτητες. Και ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί πρέπει να μιλάμε και για την διείσδυση των υπηρεσιών, όχι μόνο για την κάλυψη, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 1 εκατομμύριο δικοί μας ευρυζωνικοί πελάτες παίρνουν ταχύτητες 50 Mbps και πάνω, δηλαδή περίπου οι μισοί ευρυζωνικοί μας πελάτες στο σύνολο της χώρας. Τώρα, να πω και 2 λόγια για την κινητή. Εδώ επίσης έχουμε πολύ καλά νέα.
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της αδειοδότησης του φάσματος για τις συχνότητες του 5G στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Τεράστιο επίτευγμα, το οποίο μας έφερε μάλιστα και στην πρωτοπορία της Ευρώπης όσον αφορά τις συχνότητες, την αδειοδότηση συχνοτήτων για το 5G. Όπως είπα, άθλος, γιατί έγινε σε χρόνο τετέ. Ο κύριος Τζοζακάκης από το πόστο του Γενικού Γραμματέα μπορεί να μας πει και περισσότερα πράγματα. Αλλά είναι ένα άλλο παράδειγμα το πώς όταν οι τρεις βασικοί stakeholders λειτουργούν σωστά, μπορούμε να περιμένουμε τα καλύτερα στη χώρα μας. Για μένα, από αυτό το διαγωνισμό του φάσματος, επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι τιμές, τα τιμήματα τα οποία προέκυψαν, ήταν απόλυτα εύλογα, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα τώρα σε εμάς, τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, να επενδύσουμε περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη του δικτύου, στην πραγματική οικονομία, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως, να φέρουμε και τα ωφέλη της νέας τεχνολογίας γρηγορότερα στους πολίτες και στην κοινωνία. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, το δικό μας πλάνο αποσκοπεί στο τέλος της χρονιάς να έχουμε φτάσει σε μια πληθυσμιακή κάλυψη της τάξης του 50% πανελλαδικά. Πρακτικά θα έχουμε καλύψει σχεδόν το σύνολο Αθήνας-Θεσσαλονίκης και έχουμε ήδη ανάψει το 5G σε 17 μεγάλες ελληνικές πόλεις. Και προχωράμε. Στόχος μας είναι στο τέλος του 2023 να έχουμε φτάσει σε μια πληθυσμιακή κάλυψη της τάξης του 90%. Δηλαδή θα έχουμε ολοκληρώσει τις ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις σχεδόν 2 χρόνια νωρίτερα. Και όπως καταλαβαίνετε από όλα αυτά, προχωράμε και τα καλύτερα έπονται, όπως λένε. Είναι εξαιρετικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα σταθώ λίγο προς το τέλος της τοποθέτησής σας, να δούμε λίγο τι περιμένουμε ως προς τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές για τα επόμενα χρόνια και πώς αυτές θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη που έχουμε τόσο ανάγκη στη χώρα μας. Πολύ ωραία. Εμείς καταρχάς θα προχωράμε στο δεύτερο σκέλος της στρατηγικής μας για τα δίκτυα οπτικών ινών, που αποσκοπεί στο να φέρουμε τώρα πια την οπτική ίνα μέσα στα σπίτια των πελατών μας. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε περίπου 350.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι στο τέλος της χρονιάς να ξεπεράσουμε το 500.000 και τα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσουμε και το 1.000.000, προσφέροντας εγγυημένες ταχύτητες μέσα από την οπτική ίνα μέχρι και 1 Gbps. Αυτό στο κομμάτι της σταθερής. Τώρα, στο κομμάτι της κινητής, εδώ δικαίως γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα πάνω στο 5G, καθώς το 5G μαζί με τα δίκτυα οπτικών ινών θα αποτελέσουν το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα βασίσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας. Εδώ να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην πρόσφατη μελέτη για να το ποσοτικοποιήσουμε λίγο ποιο θα μπορούσε να είναι η επίδραση του 5G στην ελληνική οικονομία. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν, θα επικαλεστώ τη δικιά σας τη μελέτη που εκπώνησε η δικιά σας εταιρεία, η Ernst & Young, σύμφωνα με την οποία τα επόμενα χρόνια, μέσα στην επόμενη δεκαετία, αναμένεται να κινητοποιηθούν λόγω του 5G επενδύσεις της τάξης των 6,5 δισεκατομμυρίων, πράγμα το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος κατά πάνω από 12 δισεκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να είναι μια προτεραιότητα όλων μας η αξιοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Εμείς τώρα προχωράμε το rollout, όπως σας είπα, για την κάλυψη. Ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τις χωρητικότητες του δικτύου μας και καθώς θα αξιοποιούμε τις νέες συχνότητες που προέκυψαν από το διαγωνισμό του φάσματος, θα αναβαθμίζουμε και τις ταχύτητες που θα βλέπουν οι πελάτες μας στα κινητά τους μέχρι και 1 Gbps. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η πραγματική δύναμη του πρωτοκόλλου θα έρθει από αυτό που αποκαλούμε δημιουργία οικοσυστημάτων. Αυτό είναι που κάνει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο τελείως διαφορετικό και πιο επαναστατικό από όλα τα προηγούμενα G που έχουμε γνωρίσει στην κινητή τηλεφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων, δηλαδή καλύτερες ταχύτητες, μεγαλύτερη πυκνότητα συσκευών, ο κόσμος του IoT και άμεση απόκριση, χαμηλό latency, real-time πράγματα, σε συνδυασμό με αισθητήρες οι οποίοι θα βρίσκονται στο πεδίο και θα μαζεύουν διαρκώς δεδομένα, θα τα μεταφέρουν σε cloud υποδομές, όπου κατάλληλοι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, big data analytics θα τα επεξεργάζονται. Αν προσθέσουμε και βάλουμε όλα αυτά μαζί, τότε θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πολύ στοχευμένες, καθετοποιημένες υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, εδώ είναι σημαντικό και οι ελληνικές επιχειρήσεις
να ενσκύψουν πάνω από τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία. Εμείς είμαστε ευαγγελιστές αυτού του πράγματος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι αυτό που αποκαλούμε ότι το 5G θα είναι το Global Connectivity Platform, πάνω από το οποίο θα αναπτυχθεί και καινοτομία και καινοτόμα προϊόντα και νέοι τρόποι λειτουργίας που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Άλλωστε, γι' αυτόν τον λόγο έχει ιδρυθεί και το Ταμείο Φεστός, που θα μας μιλήσει ο κ. Ζωζακάκης στη συνέχεια. Επίσης, σημαντική διάσταση σε αυτό το θέμα δίνουν και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου μην ξεχνάμε ότι ένα 20% των πόρων θα διατεθούν σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Και μια και μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, απλά να προσθέσω κάτι, θα μου επιτρέψετε. Ο όμιλος ΟΤΕ δεν είναι μόνο στα δίκτυα, είναι και στις υπηρεσίες και μέσα από ένα πλήρες πορτφόλιο ψηφιακών λύσεων που προσφέρουμε, αλλά και σύνθετα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, μπορούμε και συμβάλλουμε καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και των ελληνικών επιχειρήσεων και του ελληνικού δημοσίου. Κλασικό παράδειγμα εδώ, το έργο της Άιλης συνταγογράφησης, που όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Ένα κλείσιμο μόνο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό για να τους ανθρώπους μας ακούνε. Το θετικό μήνυμα εδώ είναι ότι πρώτον, έχουμε επαρκή δίκτυα, ωστόσο και πιο σημαντικό ακόμα, είμαστε στον απόλυτα σωστό δρόμο για να αναπτύξουμε τα δίκτυα του μέλλοντος, τα ψηφιακά δίκτυα του μέλλοντος. Δεύτερον, έχουμε μια χρυσή ευκαιρία σαν χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης να αξιοποιήσουμε τους πόρους για να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και τρίτον, ο όμιλος ΟΤΕ είναι εδώ με τα δίκτυα, τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία που διαθέτει για να υποστηρίξει όλη αυτή την εθνική πορεία προς την ανάπτυξη. Εξαιρετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Κρατάω αυτή τη θετική, το θετικό σας κλείσιμο και παίρνω και την πάσα που μου κάνατε για να πάω στον κύριο Τζορτζακάκη. Κύριε Τζορτζακάκη, μιλώντας για 5G. Έχετε κάνει, όπως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, έχετε κάνει μια εξαιρετική επενδυτική κίνηση μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν περιμέναμε τέτοιου είδους κινήσεις. Η πανδημική κρίση σαφέστατα έχει, θα έλεγα, χαλαρώσει πολύ την επενδυτική αυτή τη στιγμή κίνηση. Θέλω να σας ρωτήσω directly, γιατί το κάνατε αυτό που κάνατε και μάλιστα σε αυτή την περίοδο? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Γκόγκο, και χαιρετώ και τους ανθρώπους που μας βλέπουν στη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες. Είχαμε πάρα πολλές εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά και τα δίκτυα και τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες που δίνει το κράτος. Κατά τη δική μου άποψη, παρόλο που έχουν γίνει αρκετά βήματα σε κάποια από αυτά σημαντικά που και εμείς, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Και σίγουρα τα βήματα που έχουμε κάνει και οι προσπάθειες που έχουν γίνει για τη χώρα, οι οποίες είναι ορατές σε κάθε πολίτη, δεν πρέπει να μας οδηγούν σε καμία επανάπαυση, ούτε σε καμία λογική ότι έχουμε τελειώσει το έργο μας. Ίσα-ίσα, κατ' εμέ, το έργο τώρα ξεκινάει. Ξεκινάει γιατί μπορούμε να χτίσουμε μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σαν χώρα, ειδικά στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα, ξεπερνώντας όλες αυτές τις αγγυλώσεις που είχαμε παλιότερα και όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Πάντως, εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εφησυχασμός δεν υπάρχει. Λίγα πράγματα για το πώς προέκυψε το Φεστός, όπως ρωτήσατε. Υπήρχε ένα ελληνικό σχέδιο. Ένα απλό ελληνικό σχέδιο που αφορούσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ειδικά των υποδομών και κυρίως των ασύρματων υποδομών, πέραν από την ανάπτυξη των οπτικών ινών, στην οποία αναφέρθηκε και ο Γιάννης Κωνσταντινίδης. Το σχέδιο ήταν απλό. Και γενικά τα σχέδια πρέπει να είναι απλά, και όσο κάνουμε τα πράγματα πολύ πολύπλοκα, σημαίνει ότι μάλλον δεν τα έχουμε κατανοήσει πολύ καλά. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει ως βασικό της στόχο να μην χάσει και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, σαν αυτή που πλησιάζει τώρα και είναι μπροστά μας με το 5G. Οι τρεις προηγούμενες είχαμε τα συγκεκριμένα θέματα που δεν μας ευνόησαν στο να πάρουμε ένα συγκεκριμένο market share, ένα συγκεκριμένο value share από αυτές τις επαναστάσεις. Μπορούμε όμως να πάρουμε από την τέταρτη. Τρεις ήταν οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου. Απλοί πυλώνες, βασικοί, αλλά κάλυπταν στην ουσία 360 μοίρες την ολότητα του προβλήματος. Το πρώτο ήταν τα δίκτυα. Το βασικό task που είχε να υλοποιήσει η ελληνική πολιτεία είναι να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση που υπήρχε στις υποδομές του 5G. Η Ελλάδα στο δίκτυο DESI, τον ευρωπαϊκό δίκτυο DESI, που είναι το βασικό KPI της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν στην τελευταία θέση με βαθμολογία 0 σε σχέση με την ανάπτυξη του 5G.
και κυρίως με την δημοπρασία των απαραίτητων συχνοτήτων, ώστε να μπορούν αυτές οι τεχνολογίες να λειτουργήσουν. Μέσα σε αυτό το χρόνο που πέρασε έγιναν οι απαραίτητες προετοιμασίες, υλοποιήθηκαν όλες οι διοικητικές πράξεις που χρειάζονταν, έγιναν διαβουλεύσεις με τους παρόχους. Σε κάθε περίπτωση, 16 Δεκεμβρίου, ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε. Το φάσμα παραδόθηκε προς χρήση στους παρόχους που συμμετείχαν στη διαδικασία. Το δημόσιο εισέπραξε 372 εκατομμύρια ευρώ. Και στην ουσία, η στιγμή τάφμη της ανάπτυξης του 5G ήταν πλέον γεγονός. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό ορόσημο αυτή η ημερομηνία? Για τον λόγο ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετρώντας τον ίδιο δείκτη, τώρα τον Μάρτιο του 2021, βρίσκει ότι τρεις χώρες είναι πλέον ψηφιακά όριμες στην ανάπτυξη του φάσματος. Η Φιλανδία, η Γερμανία και η Ελλάδα. Με σκορ 100%, 100% και 99% για μας. Πιθανόν ο πόντος που μας κόπηκε δεν είναι από την καλλιγραφία, είναι επειδή εφαρμόσαμε μια νέα καινοτομία για πρώτη φορά στη χώρα. Ένα κομμάτι του φάσματος έχει δεσμευτεί, δεν δημοπρατήθηκε στους παρόχους, για να χρησιμοποιηθεί για έργα έρευνας, ανάπτυξης ή για πιλωτικά τεστ που θα χρειαστούν να κάνουν εταιρείες. Άρα λοιπόν η μία μεγάλη εκκρεμότητα έκλεισε. Αυτή ήταν το φάσμα. Και έκλεισε βρίσκοντας την Ελλάδα όντως στην πρωτοπορία του ευρωπαϊκού χώρου. Άρα μπορούμε να κάνουμε claim επίσημα πλέον σε όλους τους επενδυτές, σε όλες τις εταιρείες που θέλουμε να έρθουν στην Ελλάδα, ότι ναι, η Ελλάδα είναι πλέον relevant για το 5G. Είμαστε στη θέση 0, είμαστε στη βαθμολογία 0, είμαστε στην πρώτη τριάδα. Άρα αυτή η εκκρεμότητα έκλεισε. Δεν αρκούσαν όμως μόνο τα δίκτυα. Ο Γιάννης αναφέρθηκε σωστά ότι οι πάροχοι ξεκινάνε, αναπτύσσουν δίκτυα, στείλουν κεραίες, βάζουν οπτικές ίνες. Αυτό ισχύει και θα γίνει. Και θα γίνει, θεωρώ, γρηγορότερα από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Το δίκτυο όμως μόνο δεν αρκεί να αποτελέσει τον πολλαπλασιαστή της οικονομικής ανάπτυξης όπως είναι η βασική στόχευση του ελληνικού σχεδίου. Χρειάζονται άλλα δύο πράγματα. Το δεύτερο πράγμα είναι οι υπηρεσίες. Δηλαδή, χρειάζονται να αναπτυχθούν οι καινοτόμες εκείνες οι υπηρεσίες στο περιβάλλον πλέον, το νέο περιβάλλον του 5G, οι οποίες θα τρέξουν πάνω από το δίκτυο, είτε στο επίπεδο των εταιριών, B2B, business to business, είτε στο επίπεδο των καταναλωτών, B2C. Η δράση και η παρέμβαση της πολιτείας σε αυτό το κομμάτι είναι το Ταμείο Φεστός. Μια απλή σκέψη που λέει ότι ένα κομμάτι των εσόδων του διαγωνισμού για το 5G αναλαμβάνεται, τοποθετείται σε ένα ταμείο, σε ένα venture capital, σε ένα επενδυτικό ταμείο, σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, το οποίο θα επενδύσει στις εταιρείες αυτές που θα αναπτύξουν τις υπηρεσίες πάνω από αυτά τα δίκτυα. Γιατί χρειάζονται οι υπηρεσίες? Γιατί, όπως είπαμε, το δίκτυο, δηλαδή μόνο η διασύνδεση των consumers ή των εταιριών χωρίς τις απαραίτητες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το cloud, το artificial intelligence ή τα big data, θα ήταν πρακτικά άχρηστο. Οπότε το ταμείο αυτό έρχεται να επενδύσει σε εταιρείες που θα αναπτύξουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Να μπει στο μετοχικό του κεφάλαιο, να τις αναπτύξει και να δώσει τέτοιου είδους υπηρεσίες στην αγορά. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, το οποίο αντιμετωπίστηκε με το Φεστό. Το τρίτο κομμάτι είναι ακόμα πιο εύκολο. Για να προσελκύσουμε τους πελάτες αυτού του οικοσυστήματος, δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες οι οποίες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις IT αυτές τις υπηρεσίες μαζί με το 5G και να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά τους, ώστε να είναι στην πραγματικότητα στην πρωτοπορία όλων των αντίστοιχων επιχειρηματικών κλάδων της Ευρώπης ή της Αμερικής, θα πρέπει να υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις όμως, από όλες τις έρευνες που έχουμε δει, είναι ψηφιακά ανώριμες. Άρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση από το κράτος, το οποίο τι λέει? Σας βοηθάω, σας επιδοτώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα, ώστε να φτάσετε την ψηφιακή σας οριμότητα στο επίπεδο εκείνο το οποίο θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλέον αυτές τις τεχνολογίες. Άρα επενδύσεις σε cloud, επενδύσεις σε AI, επενδύσεις σε big data. Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν προβλεφθεί ήδη στο RRF, στο λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης που έχει δημιουργηθεί, και μάλιστα με συγκεκριμένη δράση, ενώ και άλλες δράσεις συμπεριλαμβάνονται, αλλά υπάρχει και συγκεκριμένη δράση των 385 εκατομμυρίων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην ουσία έχουμε κατά κάποιο τρόπο παρέμβει στους τρεις βασικούς πυλώνες. Στο δίκτυο, στις υπηρεσίες και στους πελάτες που θα τα χρησιμοποιήσουν. Αυτή η συντονισμένη κίνηση αυτών των τριών πυλώνων θα μας δώσει την ευκαιρία
να είμαστε στην πρωτοπορία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης με στόχο ποιον. Οι ελληνικές επιχειρήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές, άρα να προέλθει η ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία που συζητάμε. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο προφανές θεωρώ και εκτιμώ ότι αν έχει υλοποιηθεί το 1,5 κομμάτι από αυτό, θεωρώ υλοποιούμενο και το υπόλοιπο, θα βλέπουμε και ήδη τα αποτελέσματα αυτά. Πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό εγχείρημα και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Τόσο απλό δεν είναι όπως το μας το παρουσιάζετε, γιατί πραγματικά είναι απόλαυση να σας ακούω και συγχαρητήρια και εύχομαι κάθε επιτυχία πραγματικά. Γιατί το έχουμε ανάγκη και σαν χώρα. Θα περάσω όμως και στον κύριο Καλιά τώρα. Κύριε Καλιά, ποιος είναι ο ρόλος του οργανισμού σας στην τεχνολογική εξέλιξη των εταιριών? Κύριε Γκόγκο, με ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Okay, συγγνώμη γιατί έχασα την οθόνη. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση να βρίσκομαι σε αυτήν την όμορφη διαδικτυακή συνάντηση, συνεδρία σήμερα. Και ξεκινώντας να πω δύο λόγια για μας. Εμείς σαν group, σαν τυφώστρια, είμαστε μία από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του TIC sector. TIC σημαίνει Testing Inspection Certification στον κόσμο. Έχουμε παρουσία σε περίπου 40 χώρες σε όλο τον κόσμο, κυρίως Ευρώπη, Μέση από Ανατολή και Νότια Αμερική. Και οι δραστηριότητες μας έχουν να κάνουν, για να έρθω σε αυτό το οποίο ρωτήσατε, εν γέννη με τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την πιστοποίηση σε όλες τις εκφάνσεις ζωής μας. Και όταν μιλάμε για τις εκφάνσεις ζωής μας, πιθανώς δεν φαντάζεστε σε πόσες. Από την καθημερινότητά μας, από τη χρήση, αν θέλετε, του μπάνιου μας κάθε πρωί, μέχρι τα οχήματα που οδηγούμε, τους ανελκυστήρες με τους οποίους ανεβαίνουμε στον 100ο όροφο ενός κτηρίου, και αυτά που τρώμε, όλα αυτά ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση εθνικά ή διεθνή πρότυπα, και για να σας δώσω μια εικόνα, υπάρχουν περισσότερα από 22.000 πρότυπα τα οποία είναι ενταγμένα είτε μέσα στην εθνική νομοθεσία κάθε χώρας, είτε αποτελούν διεθνή πρότυπα και εφαρμόζονται προκειμένου να διευκολύνουν γενικότερα το διεθνές εμπόριο, και συνεπώς η πορεία και ο ρόλος μας στην οικονομική ανάπτυξη είναι, πέρα από αναντήρητος, είναι αυταπόδεικτος, αλλά πολλές φορές αδυνατούμε να τον δούμε, παρότι αυταπόδεικτος. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι βάσει αυτών τον οποίο ανέφερα, υπάρχει και μια μελέτη σε ό,τι αφορά τον TIC sector, τον τομέα δηλαδή στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην 22η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 7 χωρών μελών. Ξεπερνάμε πρακτικά μόνο τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Σλοβενία και τη Λιθουανία, ενώ είμαστε πίσω από χώρες όπως η Πολωνία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Λετωνία. Αναφέρω χώρες που πιθανώς στο μυαλό μας νομίζουμε πως είναι πιο κάτω σε επίπεδο τεχνολογικής ή οικονομικής ανάπτυξης από εμάς. Σε επίπεδο λοιπόν κατακεφαλήν εξόδου για τις υπηρεσίες TIC, η χώρα μας είναι στην 22η θέση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι όταν κάτι ελέγχεται, όταν κάτι επιθεωρείται, όταν κάτι πιστοποιείται, κατά βάση, και αυτή είναι η δουλειά μας, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις βάσει των οποίων έχει δημιουργηθεί, έχει κατασκευαστεί. Είτε αυτό λοιπόν είναι μία μπαταρία μιας βρύσης, είτε αυτό είναι ένα δίκτυο μέσα από το οποίο ουσιαστικά ανταλλάσσουμε δεδομένα. Συνεπώς, έχοντας αυτό κατά νου, ο ρόλος μας στην τεχνολογική εξέλιξη των εταιριών, αλλά θα το έβαζα με πιο ευρύ μάτι, στην τεχνολογική και οικονομική εξέλιξη των κοινωνιών μας, όπως επίσης και στην διαχείριση της ασφάλειας και στη μείωση του κινδύνου σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας, είναι πέρα από, θα έλεγα, κομβικός. Μια και δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή που να μην κατασκευάζεται βάση προτύπων, και τελικά και εν γέννη, είτε ελέγχεται από έναν οργανισμό όπως είναι ο δικός μας, ένας οργανισμός επιθεώρησης ελέγχου πιστοποίησης τρίτου μέρους, είτε ελέγχεται εσωτερικά σε μια διαδικασία εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, τελικά
ο έλεγχος αυτός καθ' αυτός είναι απαραίτητος για να προσαρμόσουμε τα επίπεδα της ζωής μας σε όλο και υψηλότερα επίπεδα και για να διασφαλίσουμε την υγεία, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα πολλών διασυνδεόμενων διαφορετικών συστημάτων, όπως όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε στη ζωή μας καθημερινά. Άρα, καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση των υπηρεσιών που προσφέρουμε είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, παρά το ότι δεν είναι τόσο αυτονόητο και τόσο κατανοητό, αν θέλετε, σε επίπεδο καταναλωτή και πολίτη, σε επίπεδο B2C. Είναι περισσότερο, κατανοητό και αυταπόδεικτο σε επίπεδο B2B. Και πραγματικά ευχόμαστε με το καλό να αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε, θα έλεγα, σε αυτή την κλίμακα αξιολόγησης, αν μου επιτρέπετε ο όρος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρα μας και της βιομηχανία μας και όλων των κλάδων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλιά, για την τοποθέτησή σας. Κύριε Μπλέτσα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας κράτησα για τελευταίο. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Θα έρθω σε εσάς τώρα και θα ήθελα τα φώτα σας για το πώς βλέπετε την Ελλάδα μας καταρχήν να πορεύεται στην εποχή που αυτό που ονομάζω εγώ τουλάχιστον sustainability πλέον matters. Κοιτάξτε, η αειφορία, η βιωσιμότητα έχει δύο διαστάσεις. Έχει την αποδοτικότητα και έχει και την ανθεκτικότητα. Η Ελλάδα απέδειξε τα τελευταία χρόνια ότι τα πάει πολύ καλά στην ανθεκτικότητα. Απέδειξε όμως ότι και η ανθεκτικότητα πολλές φορές συνήθως είναι ορθογώνια με την αποδοτικότητα. Και εκεί θα πρέπει να κάνουμε μεγάλα άλματα. Έχουμε μία ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Δεν θα ξεφύγω από τα καθιερωμένα του 5G και θα πω ότι επιτέλους με το 5G έχουμε τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε πάρα πολλούς αισθητήρες. Ξέρετε, στην Ελλάδα μισούμε το μέτρημα και την αξιολόγηση γενικότερα. Ευτυχώς, οι υπολογιστές το κάνουν αυτό πολύ καλά και για την Ελλάδα ειδικά αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ακόμα έχω στο μυαλό μου, ξέρετε, όταν σκέφτομαι την Ελλάδα, έχω την πρώτη μου επίσκεψη στα Τρίκαλα πριν μερικά χρόνια, όπου βρέθηκα ξαφνικά μετά από ένα σκαρφάλωμα στο Δομοκό, μετά το Δομοκό Αιγή, βρέθηκα σε έναν αυτοκινητόδρομο στο κάμπο, όλο ευθεία, από τη μέση του πουθενά, κάπου στο τέλος του πουθενά, περνούσε μεταξύ Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα εκεί, έβρεχε καταρακτοδός. Και στο κάμπο ποτίζανε, συνέχεια. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα ήταν πολύ χαρακτηριστική του πώς αντιμετωπίζαμε τα πράγματα στην Ελλάδα. Βέβαια, μετά πήγα στα Τρίκαλα και ξαφνικά η διάθεσή μου άλλαξε. Είδα πάρα πολλά πράγματα ωραία εκεί. Είδα τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε ένα όραμα, όταν μπορούμε να συνεργαστούμε, όταν μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο των προκατόχων μας και να βελτιώσουμε, να χτίσουμε πάνω σε αυτό που έκαναν αυτοί με μια ωραία ομάδα από νέους ανθρώπους κτλ. Και έτσι άλλαξε η εντύπωσή μου, αλλά ήταν έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Οπότε θέλω να μείνω στο δεύτερο και να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα να δω και αυτό που έγινε με την εκμετάλλευση της πανδημίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, όπως λέγεται, όπου κάναμε τεράστια βήματα στην Ελλάδα, τα οποία δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να γίνουν βέβαια χωρίς την πανδημία, αλλά έγιναν. Και θα πρέπει να μας δώσει αυτό ένα έναυσμα για να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα και πιο πέρα. Εκείνο που θα ήθελα επίσης να πω είναι ότι η τεχνολογία είναι εργαλεία. Επομένως χρειάζεται μία στρατηγική, χρειάζεται παιδεία, για να μπορέσουμε και ένα σχέδιο. Αφενός για να ξέρουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία και αφενός για να έχουμε ένα στόχο που πρέπει να πάμε. Να συμπληρώσω και λίγο την πάσα που κάνατε από τον κύριο Γεωργατζή στον κύριο Κωνσταντινίδη, λέγοντας ότι εκτός από τις ταχυμεταφορές και τις μεταφορές αντικειμένων, ατόμων και τις ταχυμεταφορές ψηφίων πληροφορίας, βασιστήκαμε κυρίως στην πανδημία σε πάρα πολλούς ανθρώπους
τους οποίους δεν αντιμετωπίζαμε με τον καλύτερο τρόπο. Τους αμείβουμε πάρα πολύ χαμηλά. Πριν την πανδημία θεωρούσαμε ότι δεν ήταν απόλυτα απαραίτητοι, έκαναν δουλειές χωρίς υψηλή προστιθέμενη αξία και ξαφνικά βρεθήκαμε να βασιζόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Αφενός δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε τόσο πολύ σε τέτοιους ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ανέβουν προς τα πάνω, δηλαδή θα πρέπει να ανέβουν ένα επίπεδο. Και εκεί βασική προϋπόθεση για την αειφορία και τη βιωσιμότητα είναι η παιδεία. Όσο και αν φαίνεται αυτό γενικόλογο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε πάρα πολύ. Και εκεί, δυστυχώς, για την Ελλάδα δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Δουλεύοντας ένα εκπαιδευτικό οργανισμό τόσα χρόνια, ο οποίος νομίζω ότι επιτυγχάνει ή προσεγγίζει την αριστεία, πρέπει να πω ότι εκεί ανησυχώ περισσότερο. Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο. Δεν με ανησυχεί η ανθεκτικότητα. Αποδειχθήκαμε ιδιαίτερα ανθεκτικοί, σε βάρος, όπως είπαμε, της αποδοτικότητας. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Έχουμε όμως πολλά όρημα φρούτα στα οποία μπορούμε να πιάσουμε γρήγορα πολύ καλούς δείκτες. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλές ευκαιρίες για να ξεπεράσουμε και να βγούμε μπροστά. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ξανά, εμπνευσμένος από εκεί τα μπέκ στον κάμπο που εν μέσω καταρακτόδους βροχής γύριζαν και πότιζαν, θα πρέπει να πω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το νερό στα επόμενα χρόνια. Αφενός διότι η τουριστική μας δραστηριότητα απαιτεί όλο και περισσότερους υδάτινους πόρους, αφετέρου επειδή και οι καλλιέργειες τις οποίες θέλουμε να... αν θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα του πρωτογενού τομέα, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την... Και εκεί οι αισθητήρες μπορούν να δώσουν τη λύση. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, για παράδειγμα, αναπτύσσονται αισθητήρες πάρα πολύ χαμηλού κόστους, όπου θα είναι ρεαλιστικό σε λίγα χρόνια, σε κάθε φυτό συγκεκριμένο, να έχεις ένα αισθητήρα και να ξέρεις αν θα πρέπει να αποτίσεις, συνεχίζοντας, για παράδειγμα, και χτίζοντας πάνω στο παράδειγμα των Ισραηλινών, όπου άλλαξαν την έρημο βρίσκοντας το πότισμα σταγόνας. Τώρα μπορούμε να ελέγξουμε την κάθε σταγόνα ξεχωριστά μέσω των δικτύων των νέων επικοινωνιακών δικτύων κτλ. Επομένως, μας δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να δούμε πραγματικά πού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και να έχουμε λίγο μεγαλύτερο ορίζοντα. Η αειφορία και η βιωσιμότητα προϋποθέτουν μια πιο ολιστική οπτική στα θέματα και μια βελτιστοποίηση η οποία πρέπει να γίνει με μεγαλύτερο ορίζοντα. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο ακόμα ζαλισμένοι από αυτό που περάσαμε την περασμένη δεκαετία. Είναι εξαιρετική η τοποθέτησή σας και έχετε ανοίξει πολλές θεματολογίες. Θέλω να κρατηθώ για ένα λεπτό, αν μπορείτε να μας δώσετε επιγραμματικά τρεις πρωτοβουλίες της σύνδεσης της παιδείας με την τεχνολογία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε. Θα μας δίνατε τρεις τίτλους που μπορούμε να κρατήσουμε και να πάμε στο Υπουργείο μας, παραδείγματος χάρη, για να τα υιοθετήσει. Χρειάζεται καταρχήν να καταλάβουμε τι σημαίνει παιδεία και τη διαφορά της από την επαγγελματική κατάρτιση. Ποια είναι η διαφορά βασικής παιδείας και επαγγελματικής κατάρτισης. Προφανώς θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα και να έχουμε μια πολύ πιο ολιστική αντιμετώπιση της θεματολογίας. Αυτή τη στιγμή η παιδεία μας είναι ακόμα ένα δείγμα εξέλιξης της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης, όπου προσδοκά να δημιουργήσει γρανάζια συγκεκριμένα για ένα μεγαλύτερο μηχανισμό και όχι τον εγκέφαλο. Εξαιρετικό. Λειτουργίας εξαιρετικό του μηχανισμού αυτού. Το κρατάω. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρον συζήτηση. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί ήταν πολύ, πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Βέβαια, είχαμε την ευκαιρία εμείς να συζητήσουμε και κατηδίαν αρκετά από τα θέματα. Ευχόμαστε να άρεσε και η συζήτησή μας και στους παρευρισκόμενους του συνεδρίου. Και θα δώσω πλέον το λόγο στον κύριο Μπορνόζη για τη συνέχεια αυτού του εξαιρετικού συνεδρίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Όλια, Μπορνόζη, είστε μιούτ. Συγχωρείτε. Λέω, πριν δώσω το λόγο στον αδερφό μου για να κλείσει εκείνος, να πω ότι η συζήτηση ήταν καταπληκτική και μακάρι να κρατούσε πολύ περισσότερη ώρα. Εμένα θα μου επιτρέψετε οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί σας και εκτός συνεδρίου, διότι ήταν καταπληκτικά όλα όσα αναφέρατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Είμαστε όλοι ανοιχτοί, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό που είπε η Όλγα, η καταπληκτική συζήτηση. Thank you so much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.